Με το δικηγόρο του Διαβόλου. Πόσο καιρό πάει που κατέβηκε 1 εκατομμύριο νεολαία στου δρόμου και φώναζε η Μακεδονία είναι ελληνική? Λίγο καιρό. Λίγο καιρό. Πάρα πολύ λίγο καιρό. 2 χρόνια. Είναι λίγο καιρό. Είναι μεγάλο για τη ζωή ενό νέου. Στη διάσταση ενό χρόνου, γιατί για ένα 18 τα 2 χρόνια είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μια ζωή, έτσι, και πόσα πράγματα δεν γίνονται. Κατέβει. Μισό λεπτό. Τι μεθαύριο, 6 του μηνό, αρχίζει. Αν αρχίσει, θα δούμε διάλογος με τα Σκόπια. Με αυτό που μέχρι χτες ήταν, η Μακεδονία είναι ελληνική. Αναρωτιέμαι, από αυτόν τον κόσμο που κατέβηκε στο πεζοδρόμιο, τι εργασίες έχουν γίνει εσωτερικές, ουσιαστικές, πολιτικές και από τα κόμματα προς τις νεολαίες και από τις νεολαίες προς τα κόμματα, ώστε αυτό να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού ως πολιτική πρακτική. Επί αυτού δεν εκφράζουν θέσεις. Να το αντιστρέψω. Σήμερα θα κατέβει ξανά 1 εκατομμύριο. Δεν θα κατέβει. Ασφαλώς. Δεν θα κατέβει πάλι 1 εκατομμύριο. Γιατί? Με κάθε ευκαιρία. Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ξανακατέβει, δεν θα ξανακατέβει και βλέπουμε, νομίζω φαίνεται καθαρά και στις δημοσκοπήσεις και παντού. Δεν υπάρχει πια το ενδιαφέρον που υπήρχε, ας πούμε, για το συγκεκριμένο. Εδώ είναι το λάθος των αναλυτών, ότι την νεολαία ξαφνιάζει. Είναι τυχαίο. Δεν μιλάω μόνο για την νεολαία. Αν βλέπει τη συνείδησή του δηλαδή σε αυτά τα θέματα, η ευαισθησία του. Ούτε η ευαισθησία, ούτε η συνείδηση. Θεωρώ ότι έγινε συνείδηση το λάθος μιας πολιτικής. Και αυτό έχει οδηγήσει σε άλλη συμπεριφορά. Δικηγόρος Διαβόλου, θα επιμείνω. Το 89 ήσουν από αυτούς που πρωτοστάτησαν για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αν έκανες αυτοκριτική, κοίταζες τα πράγματα πίσω, μετά ένιωσες? Νομίζω ότι ήταν λάθος. Λάθος. Τότε. Μάλιστα. Με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και το λέω για πρώτη φορά δημόσια, αλλά ήταν κατά τη γνώμη μου λάθος τότε. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εμπειρία που δεν είναι μόνο δική μας, είναι συνολικά της πολιτικής ζωής, που θα πρέπει από αυτό να διδαχτούμε και για το μέλλον. Με την ίδια έννοια, σήμερα νομίζω ότι αυτή η φτηνή πολιτική που γίνεται από κάποιες πλευρές επίσης είναι λάθος. Ξέρεις πώς γλυκάθηκα τώρα, πόσο καιρό έχω ως δημοσιογράφος να έχω απέναντί μου κάποιον ο οποίος ασχολείται με την πολιτική και να μου πει ήταν λάθος. Έτσι, να μου το πει, ήταν λάθος, έκανα λάθος. Είναι πρωτότυπο. Μου επιτρέπετε. Όχι, από αυτή την πλευρά. Όχι, από αυτή την πλευρά είπα πόσο καιρό έχω να τα ακούσω. Να ρωτήσω εσέναν τώρα κάτι, Γρηγόρη μου, ε? Ναι, βεβαίως. Αν η νεολαία ήταν έτοιμη να κατεβεί ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, μόλις χθες ή προχθές, ο κύριος Πάγκαλος, ο ένας, δεν έχει καμία σημασία ποιος. Πρόσεξε, του λέω, θυμάμαι μόνο τη δήλωση τη χθεσινή του κυρίου Πάγκαλου. Δήλωσε ότι αποδέχομαι την τάδε ονομασία ή αποδέχομαι την τάδε μεικτή ονομασία. Και το Μακεδονία παίζει σε όλους τους τόνους. Θες Λαβο Μακεδονία, θες Βόρεια, Νότια, δεν με απασχολεί. Παίζει όμως. Δεν είδα καμία αντίδραση σε αυτό που κατέβασε τον κόσμο πριν από ένα χρόνο. Η αντίδραση υπάρχει. Και οι νέοι δεν μπορώ να δεχθώ ότι μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 χρόνων ξαφνικά, ενώ πίστευαν αυτό το θέμα, σήμερα αδιαφορούν. Απλούστατα τα κόμματα, επειδή προσαρμόζονται πάντοτε σε αυτό το κλίμα το γενικότερο που υπάρχει στην κοινή γνώμη, ότι το θέμα τώρα δεν πουλάει, δεν ασχολούνται. Αύριο που πιθανόν θα πουλάει, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα μιλάνε για τους αγώνες τους. Μα και οι νέοι τι είναι, απλώς καταναλωτές? Εξαρτάται τι δυνατότητες έχουν και πώς μπορούν να περάσουν προς τα έξω ή να συνδιαμορφώσουν. Δεν έχουν συλλογικά όργανα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρξει μια μαζική αντίδραση. Μα στα αλήθεια, σοβαρά, θα ξεκινήσει, ας πούμε, η πολιτική άνοιξη. Εγώ σου λέω ότι αρχίζει ο διάλογος. Και πάει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χ. Και καταλήγει το θέμα του ονόματος. Ξεπερνιέται το θέμα του συντάγματος. Ξεπερνιέται, σου λέω, βασικά θεμελιώδη πράγματα τα οποία μας απασχόλησαν τα 2 τελευταία χρόνια. Και καταλήγουμε να αποδεχτούμε ως κράτος την σλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Λέω τώρα ένα τυχαίο πράγμα. Μάλιστα. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι θα προκύψει ως άλλος που θα κατεβάσει τον κόσμο στο πεζοδρόμιο και θα λέγεται μας πήρατε το Μακεδονία? Ρεαλιστικά το λέω. Κατά την εκτίμησή μου πιστεύανε. Δεν είναι μάτι κακό. Μισό λεπτό. Το ζήτημα είναι, εδώ υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, ένα ζήτημα συνέπειας. Διότι εγώ θέλω να φερθώ στο προηγούμενο παράδειγμα που μίλησαμε για το λάθος. Δηλαδή, ήμουν από εκείνους, ο οποίος πίστεψα το 1989, επί παραδείγματι, και κατέβαινα στους δρόμους και παθιαζόμουν όταν μου έλεγαν για την κάθαρση. Πίστεψα. Σήμερα έρχονται όλοι, και ο Σπιτσιόλας σήμερα, και ο Βαριτσιώτης πιο πριν, και μου λένε λάθος. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτά που εμένα με πάθιαζαν και με κατέβαζαν στο πεζοδρόμιο να κουνάω τη σημαία να φωνάζω. Εσύ μετά είναι ή απλώς απογοητεύτηκες? Σήμερα έρχονται και μου λένε όλα αυτά ήταν ψέμα. Γιατί έφυγε τη Νέα Δημοκρατία? Διότι όλα αυτά τα οποία εγώ νόμιζα ότι τα λέγαμε επειδή τα πιστεύαμε και θα τα κάνουμε πράξη, ξαφνικά όλα μου κατέρευσαν. Και η απομυθοποίηση στην ηλικία των πότε? 20 χρονών. Την ώρα που έφυγε ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, κατέρευσανε? Όχι, σαφώς όχι. Πότε? Σαφώς όχι. Έτυχε να ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά και σε ένα χώρο τις νεολαίες με ιδιαίτερες ευαισθησίες και με ιδιαίτερους αγώνες. Κάποιες μαμάδες θα μας ακούνε και θα λέει: μα το παλιό παιδί, 24 χρονών είναι, πότε πρόλαβε και ασχολήθηκε, σε μια εποχή που δεν είναι και ορατή η ενασχόληση.
Πόσα χρόνια ασχολείσαι, 10? Στο δεδομένο των εμπειριών μου. 10 χρόνια ασχολείσαι, ή δεν τη μισή ζωή. Στο δεδομένο των εμπειριών μου. Γιατί έφυγες, δεν με απαντάς όμως. Είπαμε, απογοήτευσαν. Όλα αυτά τα οποία πίστευα δεν έγινε τίποτε πράξη. Μάλιστα. Είδα ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με αυτά που κατήγγειλα. Βουλγαράκιστη. Το γιατί λέω βουλγαράκιστη. Ευτυχώς που όταν μπήκα πολύ πιο ενεργά ήταν η φάση που έμενε ο σταμάτης ο Μαύρος. Και ήταν κάπως καλύτερα. Πώς έπρεπε, από εκεί ήταν πρόλαβες ανάπλα της νεολαίας. Δεν βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή. Αυτό έκανε το σύνολο. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άμα τα κοιτάξετε. Τι αιρά πονέω νέες καθοχήλια. Αν μας ζητούσε κάποιος να ιεραρχίζουμε σήμερα νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι, να ιεραρχίσουν τα προβλήματα της χώρας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τι ιεραρχήσεις θα δίνανε. Γιατί ιεραρχήσεις. Ιεραρχήσεις για το μέλλον, το άμεσο. Ένας νέος προϋποτίθεται, λογικά έχει ρηξικέλευσης για την πολιτική ζωή του τόπου και για το αύριο, όλων τα πάντα είναι πολιτικά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά και το κατούρημα είναι πολιτική πράξη. Ξερτάται πού θα το κάνεις, πότε θα το κάνεις και πώς θα το κάνεις. Μπορεί να είναι μια πράξη προσβλητική, μπορεί να είναι μια πράξη ενδεικτική. Έχουμε δει γήπεδα να αιματοκυλίζουν. Δεν είναι, είναι. Αυτή η θεωρία πάντως με συγχωρείς, Λιάννα, είναι ξεπερασμένη. Δεν πιστεύω ότι όλα είναι πολιτική. Δεν πιστεύεις στην άλλη πολιτική. Όχι, είναι ένα δόγμα του παρελθόντος που όλα τα συνδυάζαμε στην πολιτική. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τον τρόπο του βαδίσματος, ας πούμε, το βγάζαμε ότι έχει πολιτική διάσταση. Η πολιτική διάσταση που κρύβεται από πίσω οποιοδήποτε κράτη. Μου μιλάς τώρα, λες, είναι και, λες και είμαι κάποιος προερχόμενος από δογματικό μαρξισμό. Έτσι, για να, εκεί θέλεις να πας. Ναι, αλλά στο πρόσωπό μου δεν μπορεί να κάνεις αυτή την επίθεση και να θέλεις. Όχι, δεν κάνω. Αλλιώς τηλεφωνώ στον Περισσό και μου προσλαμβάνω αμέσως. Δεν κάνει καθοδηγητικό τέλεχος της αριστεράς, εγώ δηλαδή. Δεν έχω κάνει. Είναι ντροπή και για την αριστερά, αν το λέμε. Δεν την έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά την είχα κάνει. Για την ουσία της ερώτησης, από το εξής, ότι η ιεράρχηση. Γιατί δεν πιστεύω ότι ήθελες έναν κομμουνιστή εδώ να τον μασίσει σήμερα, κοκαλάκι. Δεν πιστεύω να θες να παίξεις αυτό το ρόλο, δεν σου πάει πολύ. Όχι, εσύ λέω. Θα ήθελε να τον μασίσεις κοκαλάκι. Γιατί δεν είμαι κομμουνιστοφάγος. Γιατί δεν είμαι κομμουνιστής. Δηλαδή, αντίθετα, πρέπει να. Να βρει έναν κομμουνιστή να φας, δεν βρήκες κανέναν και βάφτισε σε μένα. Οι μερικές έννοιες, μην τις ταυτίζουμε και μην τις βάζουμε την ταμπέλα. Δεν είναι όλα πολιτικά. Έτσι. Είναι μια ιστορία, είναι κάποιοι μύθοι που έχουν ξεπεραστεί πλέον. Και είχαν τα αρνητικά του σημεία, είχαν και τα θετικά. Βαρέθηκα να ξεπερνάω μύθους χωρίς να μου τους αντικαθιστά κανένας. Γιατί να αντικαθίσταν τη μύθη, δεν το καταλάβω. Όχι, να κατάλαβες, χωρίς αν μου λείψει ένας μύθος, διεκδικώ το πολιτικό δικαίωμα να παράγω τους καινούργιους μου μύθους. Και οι μύθοι στην πολιτική είναι συλλογική μύθη. Δεν είναι ατομική και προσωπική. Εγώ, παρόλο που μπορείς να το πεις ότι είναι μπανάλ, δεν θέλω να αναπαράγω μύθους, ούτε να ανανεώσω τους μύθους. Θέλω να ανανεώσω τα οράματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ο μύθος δεν με ενδιαφέρει. Ο μύθος είναι κάτι που ούτως ή άλλως ξεπερνιέται και από την ίδια τη ζωή. Από την ίδια τη ζωή. Ο Παπανδρέου είναι μύθος. Είναι πολλά πράγματα. Είναι μύθος. Είναι πολλά πράγματα. Μύθος όχι ακόμα. Γιατί είναι μύθος. Πρέπει να πεθάνει. Είναι ένας μύθος. Είναι ένας ενεργός μάχημος ηγέτης. Είναι όραμα. Ένα μεγάλο δάσκαλο θα τον χαρακτηρίζει ακόμα. Κεφάλαιο για τη χώρα. Είναι όραμα. Έχει όραμα. Μα ένας, δεν με κολλήσουμε στις λέξεις. Όταν λες ένας δάσκαλος είναι μεγάλος δάσκαλος, έγινε μυθικός δάσκαλος, είναι μυθικών διαστάσεων. Είναι μυθικών διαστάσεων ο Παπανδρέου για σένα. Οποιοσδήποτε αποδίδει έννοιες που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται υπερβολικές. Και είπα, είναι μάχημος, ενεργός πολιτικός, είναι κεφάλαιο για τη χώρα. Είναι ένας δρόν πολιτικός, έχει και μπορεί να προσφέρει πολλά. Θα βρίσκω κλισέ και μπανάλ. Θα προτιμούσα να μου πεις, είναι μυθικών διαστάσεων ο Παπανδρέου. Εγώ προσωπικά θα. Είναι ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Για σένα δηλαδή. Αλλά μύθος γιατί. Έχετε αρχίσει νωρίτερα την απομυθοποίηση από ό,τι την έχουν αρχίσει οι μη οπαδοί του. Αυτό είναι σίγουρο. Και την έχετε αρχίσει εσωτερικά και την παλεύετε τα μάλα. Πιστεύετε, γιατί πιστεύεις, λοιπόν, Λιάννα, γιατί πιστεύεις για την απομυθοποίηση του Παπανδρέου. Ήθελα να το παρατηρήσω. Μόλις μου είπες, δεν θες μύθους, δεν κάνεις, δεν διάχνεις. Εγώ σε ρωτώ αν είναι μύθος και μου λέει δεν θες τους μύθους. Εγώ έχω ανάγκη τους μύθους μου. Όλοι μας τις έχουμε ανάγκη. Το όραμα είναι συνδυασμένο με το μύθο. Έχω επιλέξει τώρα στη λεπτομέρεια. Θα το παρατηρήσω και πριν. Αυτό παλιός καλός Παπανδρέου. Γιατί ξαφνιάζει ο Παπανδρέου. Είναι ένας πολιτικός που προσφέρει πάντα, σε οποιαδήποτε στιγμή. Γι' αυτό είναι και μέσα στη μάχη με πολιτική. Με διαστάσεις τιτανικές, ας πούμε, θεϊκές. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Γάιδρο του δίνανε και το κοίταζε στο δόντια. 15 κοπλιμέντα έχω κάνει σήμερα, δεν λέω να σε πίσω. Έτσι κατανοώ τις ομάδες μέσα στο κόμμα. Πιστεύεις ότι είναι μύθος. Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μία γενιά μύθων στην πολιτική. Με τις διαστάσεις της πραγματικότητας που έχει ζήσει η ελληνική πολιτική. Μη μου ζητήσεις να κατεβάσω κάτω από το μύθο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ δηλαδή. Όχι, ναι, πιστεύω ότι είναι εις άξιας προσφοράς.
Επομένως λοιπόν έχει μύθους αυτό. Βάζει προδόση, διαφωνούμε μάλλον στις ορολογίες. Μα μάλλον στην ορολογία. Στην ουσία πιστεύω ότι από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε πολύ υποπανδρική και συμφωνούμε. Ότι υπάρχουν ορισμένοι ηγέτες ή υπήρξαν στο παρελθόν οι οποίοι σφράγισαν την εποχή του ή το χώρο του. Δεν τον μπορεί να το αφισβητήσει κανεί αυτό το πράγμα. Και εκεί τώρα, ό,τι θες, λες μύθος, θρύλος, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τόλμα να πεις Ολυμπιακό τώρα, κανένα δεν είναι θρύλος, Ολυμπιακός σε χαρίδωσε δηλαδή. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, το ξέρω, και εγώ τα ίδια. Θέλω να κάνω δύο σχόλια στα οποία ελέγξαν. Και ξεκινώ προηγουμένως από αυτό που ελέγχτηκε προηγουμένως, από το εάν θα κατέβαιναν σήμερα 1 εκατομμύριο νέοι ή, ξέρω εγώ, για το ίδιο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα διαμορφώνονται. Και πιστεύω ότι τα πάντα είναι θέμα απόφασης προς διαμόρφωση. Συνεπώς θεωρώ ότι θα μπορούσαν και σήμερα να κατεβούν 1 εκατομμύριο κόσμος. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες και υπό τις κατάλληλες περιστάσεις. Δεν στέκομαι δηλαδή αρνητικά 100% να πω δεν θα κατεβαίνανε. Υπάρχει ο αντίλογος ότι όταν ένα θέμα παλιώνει, ξεχνιέται. Παραδείγματος χάρη Κυπριακό. Κατέβαζε λαό. Έγιναν διαδηλώσεις. Συνελήφθη κόσμος στη δεκαετία του 60. Και σήμερα πλέον ούτε καν τα κανάλια δεν το παίζουν γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν πουλάει. Υπάρχει ένα σοβαρό αντίλογο στο θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι ειδικά το Σκοπιανό, το εντός εισαγωγικών δηλαδή θέμα μακεδονικό, δεν μπορεί να καταλήξει να γίνει Κυπριακό. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Συνεπώς θα λήξει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ζήτησες να ιεραρχήσουν ως νέοι, ως νεότεροι. Ως νεότεροι της πολιτικής, το νέος δεν είναι θέσφατο. Υπάρχουν και νέοι 18 χρονών με γερασμένο μυαλό. Δεν είναι. Να ιεραρχήσει κανείς τα προβλήματα. Εγώ ξέρεις προσωπικά δεν συμμετέχω, δεν συμμερίζομαι αυτή τη διαδικασία της ιεράρχησης υπό την έννοια του συντελεστή βαρύτητας. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα έχουν καταλήξει να είναι στην Ελλάδα ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος ξεκινάει από την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας και γυρίζει να καταλήξει στην κακή εξωτερική πολιτική. Αλλά διερωτώ με, είναι δυνατόν να κάνει σωστή εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είσαι, είσαι αυθύπαρκτος όταν είσαι οικονομικά εξαιρετημένος. Δεν ξέρω, όμως απαντήσουν και οι άλλοι. Δεν έχουν απόψεις. Θεωρώ συνεπώς ότι αν με ρωτούσε έτσι εμψυχρό, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα σου έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι θα πίστευα, έτσι θα σου έλεγα εγώ. Γιατί εκεί μπορώ να σου κάνω αναγωγές σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Δεν είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα. Διότι αν απευθυνθείς μεμονωμένα, ας πούμε, τα αγροτικά προβλήματα. Μπορεί να τα δει μεμονωμένα για να πει αγρότες, πληθυσμό μεγάλο κλπ. Αν τα ανάγκη πάλι τη σφαίρα τη οικονομία, είναι πάλι οικονομικά πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν μπορεί και η οικονομία ή η οικονομίστικη αντίληψη, γιατί και αυτό θυμίζει παλαιότερες εποχές, να είναι το μοναδικό κριτήριο λοιπόν πολιτική. Δεν μπορεί έτσι. Μια μεζούρα έτσι, η ακριβώς. Οποία είναι αθροισμένα στη θέση των μέτρων, δολάρια μάρκα δεν με απασχολεί ή σκληρή δραχμή. Εγώ να λύσω όλα μου τα προβλήματα ως διαμαγεία. Δεν τα λύσε και ποτέ κανένα μόνο με οικονομίστικη αντίληψη. Γι' αυτό και σου είπα ότι είναι λάθος να ρωτάς ποια είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που πες τώρα. Και θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για το εάν τα πάντα είναι ή δεν είναι πολιτικά. Υπήρξαν εποχές που τα πάντα ήταν πολιτικά. Και υπήρξαν και γενιές που χαρακτήρισαν, έφτιαξαν τρόπους ζωής, έφτιαξαν συμπεριφορές. Υπήρξε ας πούμε γενιά, στην Ελλάδα τη ζήσαμε το 1974-1995-1996, που φορούσε τζάκετ. Και αν δεν φορούσε τζάκετ και μπερέ, δεν ήσουν, ξέρω εγώ, δεν γίνονταν μέσα στα πράγματα. Αυτό προήλθε από μια πολιτική αντίληψη του Τσε Γκουεβάρα, ξέρω εγώ, ποιος φορούσε τζάκετ. Το θυμάσαι φαντάζομαι εκείνη την περίοδο. Ήταν μια, ξέρω εγώ, τις στρατιωτικές μπότες που φορούσαν ένα άλλο διάστημα κτλ. Τότε τα πάντα ήταν πολιτικά. Σήμερα μπορεί να καταλήγουν τα πάντα να ελέγχονται από την πολιτική, από τους πολιτικούς αναλυτές. Αυτό όμως που αφήνει αμήχανους τους πολιτικούς αναλυτές και πολλούς πολιτικούς είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν είναι τα πάντα πολιτικά. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Τα πάντα είναι ή δεν είναι. Νομίζω ότι είναι. Στην εποχή που ζούμε, αν κάποτε ήταν, λέγαμε ότι τα πάντα είναι πολιτική, σήμερα πρέπει να το πούμε πολλές φορές παραπάνω. Σήμερα που ζούμε μια εποχή που έχει καταργηθεί κάθε έννοια του ιδιωτικού. Σύμφωνα απολύτως. Κάθε έννοια? Του ιδιωτικού. Δεν υπάρχει ιδιωτική σφαίρα πουθενά. Σήμερα που ελέγχεται και η προσωπική ζωή και η συμπεριφορά, τα πάντα από μηχανισμούς που κινούνται στον χώρο της πολιτικής. Και ούτε και υπερεθνικούς ακόμα μηχανισμούς. Επομένως, νομίζω ότι ξεκινώντας από αυτό, εγώ πιστεύω στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και θεωρώ ότι αν σήμερα θέλαμε να πούμε ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα, θα έπρεπε να πούμε ότι στην εποχή που ζούμε, τα χρόνια που ζούμε τώρα,
Το βασικό πρόβλημα είναι ο ρόλος που θα διεκδικήσει και που θα καταφέρει να κερδίσει η Ελλάδα στο σύγχρονο κόσμο. Και είναι ο μόνος τρόπος προσέγγισης αυτός για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και ένα όραμα για τον ελληνικό λαό, το έθνος γενικότερα. Καθώς δεν έχουμε να βαυκαλιζόμαστε με ισορροπίες και από εδώ και από εκεί, άσπρο μαύρο. Είναι, ζούμε μια καινούργια εποχή, καινούργια, που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η αδιατάραχτη πορεία της χώρας μας, χωρίς να δίνονται πέσουν προβλήματα, που είναι πιθανή και μεγάλη κίνδυνη και δυνατές μεγάλες προοπτικές. Σε αυτήν την καινούργια εποχή, αν τη συλλάβουμε έτσι, τότε θα δούμε ότι το κεντρικό πρόβλημα είναι αυτό. Τι ρόλο διεκδικούμε στην περιοχή μας, πώς το διεκδικούμε και πώς πια. Κοίταξε, δεν διαφωνεί κανείς. Νομίζω λοιπόν ότι από εκεί αν, αν ξεκινήσουμε, θα δούμε στη συνέχεια και τα θέματα της οικονομίας και εγώ θα πρόσθετα ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά πια και τα θέματα της δημοκρατίας. Υπόθηκε προηγούμενα ότι είμαστε σε μια εποχή που κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει δημοκρατία. Ή έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Απέναντίας είμαστε σε μια εποχή που πολύ μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει δημοκρατία. Και πρέπει επομένως χρειαζόμαστε μια καινούργια σύλληψη και για τη δημοκρατία και για το ρόλο της χώρας και βεβαίως και τα θέματα της οικονομίας. Ρατσισμό, σύνορα, αντί για τύχη, υψώνονται επειδή δεν είναι το τείχος του Βερολίνου άρθιο, ως ντουβάρι, δεν υπάρχουν αυτά. Άλλα τείχη τα οποία υψώνονται για να μην έρθουν, να μην πάνε, και να μην περάσουν. Ότι αν αυτή την προσέγγιση, κάνουμε, τότε δεν το προτιμούσε αυτή που ήταν πίσω από το τείχος. Σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης. Ναι, σε επίπεδο θεωρητικής, καταλαβαίνεις, σχήματα λόγου είναι όλα. Όχι, ναι, για να υπάρχει ο παράγοντας ισορροπίας. Δηλαδή, και αν επέθανε η αρκούδα, καλύτερα να την εφεύρομαι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι τελικά τα μίντια, τα μέσα, η διαφήμιση, εμείς, εσείς που κάθεστε σπίτι σας. Να τροφοδοτούμε. Και να μην το θέλουμε, να τροφοδοτούμε τουλάχιστον την πολιτική διεργασία.